Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας για να σας μεταφέρουμε όλες τις νεότερες εξελίξεις μετά την πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο στην Γάζα. Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους Σωτήρη Δανέζη και Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ακούμε. Και έρχονται στο φως συνεχώς ελευθερία, εικόνες φρικιαστικές, φρικαλές από το συγκεκριμένο χτύπημα που καταγγέλει η Γάζα ότι έγινε από το Ισραήλ στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να έχουμε εκατοντάδες νεκρούς. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200, αλλά ακόμη και 500 τραυματίες. Μιλάμε για εικόνες απόλυτης καταστροφής. Φαίνεται ότι το κτίριο έχει ισοπεδωθεί ολοκληρωτικά. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας και βίντεο ακόμη και ερασιτεχνικά, αλλά και από τις επίσημες αρχές που δείχνουν εκτεταμένη φωτιά, που δείχνουν ανθρώπους να ουρλιάζουν, να φωνάζουν, κάποιους διασώστες να προσπαθούν να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες όσους κατάφεραν να επιβιώσουν και να επιζήσουν από μία επίθεση από αέρος που, όπως καταγγέλει η Χαμάς, έγινε από το Ισραήλ. Και ενώ έρχονται όλα αυτά στο φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταδικάσει το περιστατικό με μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Την ίδια ώρα μιλάμε για μία γενοκτονία, όπως αναφέρει και η πολιτική προστασία της Γάζας που έχει κάνει την ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, για ένα φρικαλαίο έγκλημα, για ένα έγκλημα πολέμου και το πιο θανατηφόρο των τελευταίων ετών από το 2008, κάτι που δεν είχαν ξαναδεί στο παρελθόν, καθώς μιλάμε για ένα νοσοκομείο που εκεί βρήκαν καταφύγιο χιλιάδες άνθρωποι, καθώς ζητήθηκε η εκένωση των περιοχών της Γάζας και εκεί θεωρείται μέχρι πρώτην ως ένα ασφαλές σημείο, αλλά φυσικά και μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολλούς τραυματίες που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη. Τώρα, από τη μεριά του Ισραήλ, να πούμε, κάποια αντίδραση, μια πρώτη αντίδραση. Τουλάχιστον επισήμως από τον εκπρόσωπο του στρατού του Ισραήλ, αυτό που έχει πει, αυτό η τοποθέτησή του είναι ότι αναμένουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, να διευκρινιστούν τα αίτια του συγκεκριμένου συμβάντος. Υπάρχουν βέβαια αναφορές ότι πρόκειται για μία ρουκέτα η οποία από λάθος άλλαξε τροχιά, άλλαξε πορεία και χτύπησε το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Πάμε, το έχουμε δει και αυτό που κυκλοφορεί ακόμη και σε Ισραηλινά μέσα. Πάμε και στον Σωτήρη Δανέζη να μας μεταφέρει. Ναι, καλησπέρα. Νομίζω ότι το απόψινό γεγονός, και πολύ φοβάμαι, θα επιδράσει καταληκτικά στις εξελίξεις. Ήδη ο Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει στην αυριανή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Biden. Μάλιστα, κηρύσσει και τρεις ημέρες εθνικό πένθος. Το χτύπημα στο νοσοκομείο φέρνει κοντά τις δύο πλευρές, την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την κυβέρνηση Αμπάς στη Ραμάλα. Έχουμε αντιδράσεις και από το Κατάρ και από την Τουρκία για το χτύπημα, όπως λένε, των Ισραηλινών, τη στιγμή που μέχρι τώρα κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από πού έχει προέρθει αυτό το χτύπημα. Οι εξελίξεις φαίνεται να είναι ραγδαίες. Κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από επίθεση που δέχεται η Ισραηλινή πρεσβεία αυτή την ώρα στο Αμάν της Ιορδανίας από διαδηλωτές που ανάβουν φωτιές έξω από την περίμετρο της πρεσβείας. Την ίδια ώρα θα έλεγε κανείς ότι ξεσηκώνεται η μουσουλμανική κοινότητα για αυτή την μεγάλη καταστροφή, χωρίς κανείς να είναι, ξαναλέω, βέβαιος για το τι έχει συμβεί εδώ. Και το λέω εμφατικά, γιατί αν σκεφτεί κανείς ποιος ωφελείται από αυτή την ιστορία, θα έλεγα ότι το Ισραήλ δεν είχε κανένα λόγο απόψε να χτυπήσει ένα νοσοκομείο στην Γάζα και να απολέσει οποιοδήποτε ηθικό πλεονέκτημα είχε στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Υπάρχουν ερωτηματικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί και θα το δείξουν οι έρευνες και οι ειδικοί. Ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σκηνές με μια φωτιά στον ουρανό που φαίνεται να είναι ρουκέτα, η οποία πέφτει από την πλευρά της Γάζας
πάνω στα κτίρια χωρίς να ξέρουμε αν είναι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια ανθρώπινη τραγωδία, για μια μεγάλη καταστροφή, μια φρίκη με δεκάδες θύματα, εκατοντάδες τραυματίες. Ένα γεγονός που μετά βεβαιότητας θα επηρεάσει τις εξελίξεις και τα γεγονότα των επόμενων ημερών σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όταν η διεθνής κοινότητα, η Ουάσιγκτον και η Ευρώπη προσπαθούν σε αυτή την κρίση να επικρατήσουν οι πιο ψύχρεμες φωνές και να μην επικρατήσουν οι θερμοκέφαλοι στη Μέση Ανατολή. Σωτήρη Αδαμαντία, νομίζω ότι και οι εικόνες μιλάνε από μόνοι τους. Μιλάμε για μια ανθρώπινη τραγωδία, μιλάμε για εκατοντάδες θύματα από την αποψινή πυραυλική επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας. Θα είμαστε συνδεδεμένοι μαζί σας να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Κυρίες και κύριοι, για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη επί του θέματος, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Καλό σας βράδυ.